Και επίσης ο κύριος Χριστίδης κοντά μας με το Πασόκ στο νότιο τομέα. Καλημέρα. Έχετε καταπληκτική γραβάτα Πασόκ. Είναι, ναι, είναι πασοκική όντως. Έχω και άλλη μία τέτοια, πιο πράσινη ακόμα. Όσο πλησιάζουν τις εκλογές, όταν, όταν φιλοξενούμε Πασόκ, τη φοράω έτσι για να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο περισσότερο. Ένα είναι το ερώτημα. Μετά τη δήλωση Μητσοτάκη στο debate, απάντησε η κυρία Χριστίδη, θεωρείτε ότι προκύπτει θέμα άμεση εμπλοκή, είναι ομολογία του κυρίου Μητσοτάκη, σα παρακολουθούσε. Προφανώ είναι ομολογία. Είναι ομολογία. Και είναι και ομολογία ενό ανθρώπου που ξέρει. Για ποιο λόγο παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό το οποίο είπε αποδεικνύει όλα τα επιχειρήματα που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο από την πρώτη στιγμή. Ότι υπάρχει ένα οργανωμένο κέντρο το οποίο λειτουργούσε με στόχο να ελέγξει μια σειρά διαδικασιών. Θυμίζω ότι δεν παρακολουθήθηκε μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρακολουθήθηκαν δημοσιογράφοι, παρακολουθήθηκαν επιχειρηματίες, παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατού. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και εδώ έρχομαστε και λέμε το αυτονόητο. Υπάρχει σκάνδαλο, το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έχει κάνει 10 μήνες η δικαιοσύνη? Τίποτα. Δεν έχει κληθεί. Αυτό αφορά στη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Λέμε λοιπόν ότι δεν έχει κληθεί. Στη δικαιοσύνη ούτε... που πίνει καφέ έξω από το Μαξίμου. Κύριε Σπίρτζη, επιτρέψτε μου. Τώρα. Αυτό που λοιπόν, λέτε είναι υπερβολή. Κύριε Σπίρτζη, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, 10 μήνες λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα. 10 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Σε αυτούς τους 10 μήνες που δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, κάποια στιγμή θα υπάρξει μια ελευθερία, μια δημοκρατική λειτουργία η οποία θα επιτρέψει στους θεσμούς να κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς μιλήσατε για φυλακίστη, γιατί και το είπε είναι, αυτό ο αρχηγός. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Διότι για μας προφανώς υπάρχουν ποινικές ευθύνες γύρω από αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν και τους νόμους και το Σύνταγμα. Όλων όσων εμπλέκονται. Αυτό δεν ερευνά η δικαιοσύνη. Δεν ερευνά αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν έχει καλέσει ούτε τις επιχειρηματίες οι οποίοι αποδεδειγμένα έκαναν το εμπόριο του Πρέντατο. Πριν το Πρέντατο, κύριε Χριστίδη, να δούμε η ΕΕΠ γιατί παρακολούθησε. Ακόμα χειρότερα. Εάν η ΕΕΠ παρανόμως παρακολούθησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι αν. Η κυβερνητική ανακοίνωση πριν από 9 μήνες λέει ότι παρακολουθείται επισήμως ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το επισήμως είναι παράνομα. Και 9 μήνες μετά δεν ξέρουμε εμείς για ποιο λόγο παρακολουθείτε, αλλά έχει το κ. Μητσοτάκη στο debate και λέει: εγώ ξέρω. Και δεν είναι εθνικός κίνδυνος ο Ανδρουλάκης. Άρα πρέπει να απαντήσει. Δεν είπε ξέρω, δεν είπε αυτό που λέτε. Λέει: είπε δεν αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι για τους οποίους παρακολουθείτε ο Νίκος Ανδρουλάκης? Γιατί τους ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, δεν τους ξέρει κανένας άλλος και γιατί έρχεται και νομοθετεί ότι για να τους μάθει ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια. Δεν αυτά, τώρα, όλα αυτά. Θέλω να πω κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Εμείς λέμε κάτι που είναι αυτονόητο. Θέλουμε να αποδειχτεί ποιος έχει ποινική ευθύνη και είναι αυτονόητο ότι αν αποδειχτεί ότι κάποιος έχει ποινική ευθύνη, αυτός πρέπει να καταλήξει στη φυλακή. Αυτό θα κάνει δικαιοσύνη. Αυτό το τόσο απλό πράγμα πότε δεν διαχωρίζει πολιτικά, κανέναν. Πολιτικά εσείς θα ζητήσετε μια εξεταστική επιτροπή μεθαύριο, τι θα φυσικά, κάνετε? Φυσικά, εννοείται. Το έχει πει εδώ, σε αυτό εδώ το στούντιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, την κυρία Κοσιόνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δικιά μας θέση και νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να φοβάται τίποτα, όχι να ψηφίζει παρόν, αλλά θα έπρεπε να υπερψηφίζει οποιαδήποτε συζήτηση για Εξεταστική Επιτροπή για να χυθεί άπλετο φως. Και το βασικό ζήτημα είναι εδώ, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε για κάτι ακόμα. Ότι όσο ψηλά κι αν είναι η ευθύνη παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΘΑ, των πολιτικών προσώπων, των επιχειρηματίων κλπ. Αυτός που το έχει κάνει, εφόσον καταδικαστεί, θα μπει στη φυλακή. Τώρα, κυρία, είναι κυρία, τόσο απλό. Και πάντως ο Μητσοτάκης το είπε και στη Βουλή, για να το θυμίσουμε για αυτό τη σειρά των πραγμάτων, επειδή λέτε τώρα ότι βγήκε ο λαγός. Στη Βουλή δεν είχε πει ο Μητσοτάκης ότι εγώ αν το γνώριζα δεν θα το επέτρεπα? Ναι. Υπό αυτή την έννοια δεν αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Απλά φαίνεται πολιτικός ότι αρχηγός, αυτό ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με αυτό το οποίο λέει η εισαγγελέα της ΕΕΠ, που λέει ότι εγώ υπέγραψα μαζί με άλλους 5. Γιατί είμαστε στην περιοχή του αυτονόητου. Αυτό συζητάμε. Να μάθουμε το γιατί αυτό ψάχνουμε. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά δεν θα είχαν αποσαφινιστεί σε έναν μεγαλύτερο, αν όχι μέγιστο βαθμό, εάν στην πρόσκληση που είχε δεχθεί ο κύριος Ανδρουλάκης πήγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου, το πώς θα διαχειριζόταν, κύριε Σπίζη, επειδή χαμογελάτε. Να πω κάτι. Πήγε ο εισαγγελέας στο Ρήμα. Από τη στιγμή που, επικαλείται το εθνικό απόρριτο κύριος Μητσοτάκης για να διασφαλίσει τις διαδικασίες, για όποιο λόγο θα το εξηγήσει εκείνος όταν το ρωτήσετε. Εάν είχατε πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και είχατε πάρει την ενημέρωση, το τι θα την κάνετε μετά την ενημέρωση ήταν δική σας επιλογή. Πρέπει να σας απαντήσω. Δεν θα ήταν καθαρότερα. Πρέπει να σας απαντήσω. Αυτό, αυτή η διαδικασία που περιγράφεται είναι μια παράνομη διαδικασία. Δεν δικαιούται να μάθει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν του επιτρέπει ο νόμος. Και μάλιστα προς δικαίωση των θέσεών μας ήρθε στη συνέχεια ο νόμος που έφερε η Νέα Δημοκρατία και μετά την άρνησή σας. Βεβαίως και επικύρωσε. Γιατί και πριν
ήταν παράνομο και μετά αυτό το άλλαξε η Νέα Δημοκρατία ναι. για να μπορεί κάποιος να μάθει, έστω και αν είναι μετά από τρία χρόνια. Άρα και αυτό, δεσμευόμαστε να το αλλάξουμε. Καλώς έκανε. Πρέπει να αλλάξει, όχι, κακώς. Έπρεπε να γίνεται πιο νωρίς. Είδατε πως εκείνη την περίοδο παρακολουθήθηκε και η έτερη ευρωβουλευτής του Πασόκ, η κυρία Καϊλή. Δεν ισχύει αυτό το πιλότο. Ισχύει. Από την ΑΕΠ του Βελγίου. Όχι, κάνετε λάθος. Είχαμε συνεργασία με τον Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Αυτό θα τα απαντήσω μετά. Όχι, γιατί είναι ψέμα. Θέλω και εγώ να μπορέσω. Δεν σας διέκοψε. Δεν μας διέκοψε, το σέβομαι. Απλά μετά θα απαντήσω. Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Νέκη. Δεν έχουμε χρόνο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό που λέει ο κ. Νέκη δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η παρακολούθηση τη κυρία Καϊλή δεν είναι λάθος αυτό που λέει. Δεν συνέβη ποτέ. Δεν συνέβησαν αυτά που λέει. Συνέβησαν και άλλα πράγματα όμως. Και είναι άθλιο. Ποιο δεν συνέβη, είναι άθλιο να διασυνδέεται. Δεν είχε επαφές με το Κατάρ, κυρία Καϊλή, ευρωβουλευτή σας. Όχι, δεν παρακολουθείτε. Δεν πήγε στη φυλακή ευρωβουλευτή σας μετά από παρακολούθηση. Κάνετε λάθος. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Κάνετε λάθος. Και είναι άθλιο. Αν η Νέα Δημοκρατία να αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει αναλογία στο συγκεκριμένο επίπεδο. Είναι απαράδεκτο, αδιανόητο. Κύριε Ελαφρύ, καλή επιτυχία και στους τρεις. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.